Καταστροφή, θάνατος, διωγμός και ένα μεγάλο τραύμα. Καταστάσεις καταστροφών που από την απαρχή της η τέχνη μετουσιώνει. Η καστική έκθεση που παρουσιάζεται δεν είναι ιστορική αποτύπωση. Η τέχνη δεν αποτυπώνει μορφές. Μπορεί να είναι καταγγελτική, παρηγορητική, επαναστατική, υπαρξιακή. Μπορεί να απαλύνει τραύματα με τη θέασή της ή μπορεί να προκαλέσει πόνο και λύτρωση μαζί. Κυρίως μπορεί να παρηγορεί στην ανθρώπινη ψυχή, να της προσφέρει καταφύγιο, όνειρο και ελπίδα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να παραχθεί τέχνη από την καταστροφή. Η απάντηση είναι στην επόμενη ρητορική ερώτηση. Είναι δυνατόν η φρίκη να παραγάγει τέχνη της οποίας στόχος είναι η ψυχική ανάταση? Στην τέχνη, στη ζωγραφική, θα συναντάμε πάντα έννοιες συλλογικής ταυτότητας, μνήμες αφηγήσεων και ιδεολογικών ανακατασκευών του τόπου, του χρόνου και της παράδοσης. Η καταστροφή στην τέχνη μπορεί να εκλειφθεί από το ανθρώπινο υποκείμενο ως πράξη δημιουργίας και διαμαρτυρίας. Η τέχνη ενέχει μέσα της τη ρήξη. Υπάρχει πάντα ένας εσωτερικός πυρήνας νοήματος. Είναι μεγάλη μου τιμή η συνεργασία με τους τέσσερις εικαστικούς, έργα των οποίων εκθέτουμε σε αυτή την εκδήλωση. Τη Μαρία Γιαννακάκη. Οι πίνακές της έχουν τον τίτλο «Mare Monstrum». Η «Mare Nostrum» έγινε «Mare Monstrum» το 2015 και αναφέρεται στη μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, όταν οι πνιγμοί των προσφύγων έγιναν μέρος της καθημερινότητάς μας. Μια μεγάλη καταστροφή όπου δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται ο ανθρωπισμός της Ευρώπης. Το Χριστόφορο Κατσαδιώτη. Τα χαρακτικά του μας εισάγουν σε ένα γκροτέσκο κόσμο, στον κόσμο μας. Σε έναν κόσμο τρομακτικό, δυσίωνο, παραμορφωμένο, ανήσυχο και γελίο μαζί. Αυτόν τον αρχαίγωνο κόσμο μας παρουσιάζεται μέσα από τις τερατόμορφες εικόνες και υπαινιγμούς που προκαλούν φόβο. Τον Ιωάννη Μουχασίρη. Τα έργα του με τις δυσίωνες τραγικές ανθρώπινες μορφές και τις φλόγες δεν έχουν χρόνο και τόπο. Είναι πάντα παρούσες στην ιστορία και στο υπαξιακό του ανθρώπου. Τον Ζαχαρία Παπαντονίου, εξπρεσιονιστής, που με την ημιαφηγημένη τέχνη του αποτυπώνει τον κατακαιρματισμό της ύπαρξής μας. Μόνο η τέχνη μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια συναισθηματική αντίδραση. Σίγουρα η τέχνη δεν πρέπει να είναι διακοσμητική για να επιτελεί το σκοπό της. Τα ζωγραφικά έργα είναι πολυεπίπεδα ως προς το φαίνεσθε και το είναι.